Και το λόγο τώρα έχει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος και γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η μομφή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι δεδομένη και διαρκής. Αφορά το δυσόδες σκάνδαλο των υποκλοπών και παρακολουθήσεων, όπως και το σύνολο των πολιτικών επιλογών της που συσσωρεύουν προβλήματα στις πλάτες του λαού. Βέβαια, αυτή τη μομφή, το ΚΚΕ, δεν περίμενε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για να την εκφράσει, και αυτό επιβεβαιώθηκε και από όλη αυτή τη συζήτηση αυτές τις τρεις μέρες. Ακούσαμε πολλά λόγια, επί της ουσίας τίποτε. Όπως λένε και οι πόντιοι στην ποντιακή διάλεκτο, στόματα πασαία, φαΐα αχαράτσοτα. Παχιά λόγια, αλλά το φαΐ παραμένει άνοστο. Τη μομφή του, αντίθετα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας την εκφράζει ασταμάτητα εδώ και 4 χρόνια. Και μέσα στη Βουλή, αποκαλύπτοντας, καταψηφίζοντας τα αντιλαϊκά νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας, τα μισά από τα οποία έχουν περάσει με τη συνένεση και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, για να μην ξεχνιόμαστε. Την εκφράζει κυρίως μέσα από τον καθημερινό αγώνα σε όλη τη χώρα, παντού όπου εκδηλώνονται οι συνέπειες της αντιλαϊκής πολιτικής. Μομφή λοιπόν στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για αυτή τη βρώμικη υπόθεση των παρακολουθήσεων και υποκλοπών, με τα πολλά πλοκάμια που όλα όμως μαρτυρούν τις μεγάλες ευθύνες της κυβέρνησής σας και προσωπικά του Πρωθυπουργού. Και αυτές οι ευθύνες δεν μπορούν να κρυφτούν πίσω από υπεκφυγές, από απαράδεκτες δικαστικές γνωμοδοτήσεις και κοινοβουλευτικά τερτύπια. Οφείλεται εσείς της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά ο κύριος Μητσοτάκης να δώσετε εξηγήσεις για μία προς μία τις υποθέσεις των παρακολουθήσεων και να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Μήπως νομίζετε ότι επειδή στην αρχή ζητήσατε μια συγγνώμη, επειδή κάνατε και μια εξεταστική παροδία για να βγάλετε την υποχρέωση, ότι ξεμπερδέψατε? Τα ερωτήματα είναι αμήλικτα και ζητούν απαντήσεις. Σε ό,τι μας αφορά, δεν τρέφουμε αυταπάτες ότι θα τις δώσετε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να τις απαιτούμε. Κανείς δεν πρόκειται να αποφύγει την απόδοση ευθυνών. Ούτε εσείς της κυβέρνησης που συμπεριφέρεστε λες και δεν τρέχει απολύτως τίποτα σε αυτή εδώ τη χώρα, ούτε εσείς από την άλλη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του ΠΑΣΟΚ που έχετε βάλει την υπογραφή σας σε αυτό το θεσμικό πλαίσιο του βούρκου των παρακολουθήσεων της συγκάλυψης. Αλλά αυτό το βούρκο δεν τον ακουμπάει κανείς σας, όχι για να μην λερωθείτε, αυτό άλλωστε έγινε όταν το διαμορφώσατε. Καυγάδες, αντιπαραθέσεις, βαριές κουβέντες, χαρακτηρισμοί περίσεψαν εδώ μέσα. Αλλά οι νόμοι, οι οδηγίες, οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτρέπουν υποκλοπές και παρακολουθήσεις σύμφωνα με το δόγμα ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων, παραμένουν κάτω από το χαλί. Τσιμουδιά για όλα αυτά από όλους σας. Μιλάμε για το νόμο συγκεκριμένα του 1994, σύμφωνα με τον οποίο οι παρακολουθήσεις θεωρούνται νόμιμες. Αυτό το νόμο έχετε όλοι σας εμπλουτίσει με βάση και το ανάλογο αντιδραστικό ευρωπαϊκό νομοθετικό οπλοστάσιο. Και φυσικά αυτή την νομοθεσία την έκανε ακόμα πιο αντιδραστική με τη σειρά της η Νέα Δημοκρατία με τον νέο νόμο για την ΕΕΠ και τις παρακολουθήσεις, θωρακίζοντας έτσι και το αστικό κράτος για την επόμενη μέρα, για την επόμενη κυβέρνηση, όποια κι αν είναι. Μιλάμε για τη γνωστή τακτική, η άρση απορρίτου να γίνεται χωρίς καμιά ουσιαστική αιτιολόγηση
για λόγους εθνικής ασφαλείας. Μόνο με μια απλή εισαγγελική διάταξη στην ΑΔΑΕ, και η οποία δεν χρειάζεται καν να αναφέρει το όνομα του στόχου, παρά μόνο τον αριθμό της τηλεφωνικής σύνδεσης. Βέβαια, είναι περιττό να πούμε το πόσες ερμηνείες προβλέπει ο νόμος σε ό,τι ονομάζεται απειλές για την εθνική ασφάλεια. Πατάει πάνω στη συνταγματική κάλυψη μιας τέτοιας σκόπιμα γενικής έννοιας, που στην ουσία οι διάφορες ερμηνείες της περιλαμβάνουν κάθε κίνδυνο ή απειλή κλονισμού της εξουσίας του μεγάλου κεφαλαίου και του κράτους της. Στην πραγματικότητα, δίνοντας το ελεύθερο στο κράτος και στις μυστικές υπηρεσίες του να στοχοποιούν τον καθένα ως ύποπτο με συνοπτικές διαδικασίες επικαλούμενοι λόγους εθνικής ασφαλείας. Μιλάμε για τον νόμο που όλοι μαζί, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Μέρα 25, ψηφίσατε πριν 2 χρόνια για τα προσωπικά δεδομένα, ενσωματώνοντας στην ελληνική νομοθεσία την αστυνομική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία καθιερώνεται το νόμιμο, γενικευμένο και συστηματικό φακέλωμα όλων. Μιλάμε για την νομοθεσία που επιτρέπει στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να διατηρούν αρχείο συνομιλιών και μηνυμάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μιλάμε για τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τους νόμους στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι επιτρέπουν σε ιδιωτικές εταιρείες με υπερσύγχρονο λογισμικό παρακολούθησης να συνεργάζονται με το κράτος και είτε να το πολλούν είτε να το διαθέτουν επιπληρωμή στις υπηρεσίες τους, όπως το περιβόητο Predator. Όλα αυτά το ΚΚΕ δεν περίμενε να σκάσει η υπόθεση παρακολούθησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για να τα καταγγείλει, να τα αποκαλύψει. Εσείς όμως, λες και υπάρχει και μεταξύ σας ένα είδος συμφωνίας μυστικής, κάνετε ό,τι μπορείτε για να μείνει στο απειρόβλητο αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, που είτε καθοδηγεί είτε συγκαλύπτει κραυγαλαίες υποθέσεις, όπως αυτή των παρακολουθήσεων στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και των πρόσφατων στοιχείων βέβαια που προκύπτουν από την επιστολή του Προέδρου της ΑΔΑΕ. Και για να έρθουμε στην υπόθεση των υποκλοπών στο τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ. Ξέρετε καλά πως πέρα από τα στοιχεία που εμείς δώσαμε από την πρώτη στιγμή στη δημοσιότητα, έχουν προκύψει και νέα στοιχεία, τα οποία επιβεβαιώνουν την προσπάθεια μηχανισμών με την αξιοποίηση τεχνολογικών μέσων να παρακολουθήσουν τη δράση του ΚΚΕ. Τα όσα υπόθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η οποία συνεδρίασε με το θέμα αυτό, είναι αποκαλυπτικά. Βέβαια, οφείλουμε να σας αναγνωρίσουμε πως τόσο εσείς της κυβέρνησης, όσο και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ, κάνατε ό,τι μπορούσατε για να θαυτεί ακόμα πιο βαθιά στο μαύρο σκοτάδι η υπόθεση του ΚΚΕ. Όμως τα γεγονότα είναι πεισματάρικα. Στη συγκεκριμένη επιτροπή καταθέσαμε ατράνταχτα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το κόμμα μας είναι υπό παρακολούθηση από το 2016. Ενώ θέσαμε στους εισαγγελείς, στα μέλη των ομάδων της ΑΔΑΕ και της κρατικής ασφάλειας που χειρίστηκαν την υπόθεση, συγκεκριμένα ερωτήματα. Ζητήσαμε εξηγήσεις για παραλήψεις και μεγάλες καθυστερήσεις στη διερεύνηση της υπόθεσης, για την προσπάθεια η υπόθεση αυτή να αρχιοθετηθεί με συνοπτικές διαδικασίες και άλλα πολλά, χωρίς ωστόσο να πάρουμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Είναι χαρακτηριστικές όμως ορισμένες τοποθετήσεις, όπως αυτή του Γιώργου Νούλη, εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος ανέφερε για το τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ το εξής συγκεκριμένο, εισαγωγικά: «Φυτεύτηκε κάτι με κάποιο τρόπο, κατέστη τεχνικά δυνατό στο ξεκίνημα τουλάχιστον, αλλά αυτό επιβεβαιώνουν και οι συνάδελφοι που το χειρίστηκαν στην πορεία, ότι κάποιος ακούει, συζητάμε για παγίδευση». Κλείνουν τα εισαγωγικά. Αντίστοιχα, και ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών Χαράλαμπος Μαστοραντονάκης
είπε περίπου το ίδιο, εισαγωγικά. Φαίνεται κάποιοι κακόβουλα να έχουν παρακολουθήσει τις τηλεφωνικές συνδέσεις του συγκεκριμένου πολιτικού κόμματος, του συγκεκριμένου πολιτικού φορέα. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Ενώ πιο αποκαλυπτικό είναι επίσης το παρακάτω που είπε, εισαγωγικά, είναι μονόδρομος τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη δικογραφία. Λόγω της από 1η Εβδόμου 2019 τροποποίησης του ποινικού κώδικα, το αδίκημα πλέον έχει καταστεί πλημέλημα και έχει παραγραφεί. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Είμαστε κάτι παραπάνω από σίγουροι πλέον ότι κάπου εδώ πρέπει να αναζητηθεί και ο λόγος γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια από τη συγκεκριμένη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Και δεν μπερδεύει κανέναν ότι η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται αυτές τις δύο μέρες τώρα, ότι την έχει πιάσει ξαφνικά ο πόνος για την υπόθεση των υποκλοπών σε βάρος του ΚΚΕ. Απλά βρήκατε εσείς την ευκαιρία να στριμώξετε το ΣΥΡΙΖΑ, που έχει λερωμένη όμως έτσι κι αλλιώς τη φωλιά του. Φαντάζομαι ότι δεν έχετε διάσπαση προσοχής και μπορείτε να συγκρατήσετε ημερομηνίες. Η υπόθεση του ΚΚΕ όντως τρέχει από το 2016, όμως υπήρχε κρούσμα και το 2020 και το τελευταίο κρούσμα τον Απρίλιο του 2022, δηλαδή επί των ημερών σας, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Επί των ημερών σας, σαν συνέχεια, που είστε βέβαια της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ, συνεχίσατε το θάψιμο της αλήθειας. Εξάλλου, εσείς που τώρα κόπτεστε για τις ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ αυτές τις δύο μέρες στην υπόθεση του ΚΚΕ, διατηρήσατε την αλλαγή του ποινικού κώδικα, διατηρήσατε δηλαδή την παραβίαση του απορρίτου ως πλημέλημα. Λίγη ντροπή δε βλάπτει, αγαπητοί κύριοι και κυρίες, και των δύο όψεων του ίδιου νομίσματος. Αφήστε λοιπόν κατά μέρος τα παιχνιδάκια. Όλοι μαζί υπερασπίζεστε την κανονικότητα των παρακολουθήσεων και προσπαθείτε τελικά να βγάλετε λάδι το κράτος, την ΕΥΠ. Γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ τα ρίχνει όλα στη Νέα Δημοκρατία και πιο συγκεκριμένα προσωπικά στον κύριο Μητσοτάκη. Μη και βγει το συμπέρασμα πως το έσχος των παρακολουθήσεων δεν έχει μόνο τη σφραγίδα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ όλων των κυβερνήσεων. Ό,τι και να πείτε όμως, ό,τι και να κάνετε, αυτό το έσχος έχει τη σφραγίδα και του Συντάγματος και του άρθρου 19, έχει τη σφραγίδα της Δημοκρατικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία όλοι πίνετε νερό. Μομφή λοιπόν στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για το δυσόδες σκάνδαλο των υποκλοπών και παρακολουθήσεων που προσπαθεί όπως όπως να το κουκουλώσει. Μομφή όμως στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και για όλα τα υπόλοιπα. Για την ακρίβεια που κατατρώει το λαϊκό εισόδημα και δεν αντιμετωπίζεται ούτε με πας, ούτε με καλάθια, ούτε με κουπόνια. Μομφή και για τους μισθούς και για τις συντάξεις που παραμένουν στον πάτο και εκεί θα μείνουν παρά τα προεκλογικά ψίχουλα που υπόσχεστε. Μομφή και για την εμπλοκή στον πόλεμο στην Ουκρανία που μετατρέπει το λαό μας σε στόχο αντιπίνων. Δεν έχουν τελειωμό οι λόγοι για τους οποίους το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταθέτει μομφή στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Άλλωστε όλα αυτά τα χρόνια, τα τέσσερα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, δεν σταμάτησε ούτε δευτερόλεπτο να μέμφεται, να αντιπαλεύει την αντιλαϊκή της πολιτική, τα νομοθετήματα και τις εχθρικές για το λαό μας και την νεολαία επιλογές της. Δεν σταματήσαμε ούτε τις περιόδους που όλες οι φωνές του συστήματος ενωμένες έλεγαν ότι δεν είναι τώρα η ώρα για αγώνες, για διεκδικήσεις και καλούσαν τον λαό να κάνει υπομονή, να δείξει εμπιστοσύνη στο εχθρικό για τα συμφέροντά του κράτος μέχρι να περάσουν δήθεν τα δύσκολα, τα οποία όμως δεν περνάνε ποτέ, αντίθετα συσσωρεύονται. Ισχύει άραγε το ίδιο και για τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης? Μήπως κάνουν και αυτοί τη μομφή που κάνει το ΚΚΕ? Όχι βέβαια. Και για να έχουμε το καλό ερώτημα, γιατί κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ δεν καταθέσατε μομφή, πρόταση μομφής,
για την εγκληματική διαχείριση της κυβέρνησης στο ζήτημα της πανδημίας που οδήγησε να χαθούν άδικα τόσες ζωές και συνεχίζουν να χάνονται προκειμένου να μην θίξει τα κέρδη του ιδιωτικού τομέα υγείας που θησαυρίζει. Μα τι μομφή να καταθέσετε. Εσείς τότε λέγατε θα λογαριαστούμε μετά και εκλιπαρούσατε μάλιστα για υπουργούς υγείας κοινής αποδοχής, για μήνυση κυβέρνηση δηλαδή. Γιατί δεν καταθέσατε πρόταση μομφής για την επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας στο μακελιό του πολέμου που μένετε ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία στο έδαφος της Ουκρανίας. Μα τι μομφή να καταθέσετε, αφού εσείς έχετε βάλει πλάτη και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση για να μετατραπεί η χώρα σε μια απέραντη αμερικανονατοϊκή βάση. Μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ψηφίσατε στο Ευρωκοινοβούλιο το ψήφισμα που καλούσε τα κράτη-μέλη να αυξήσουν τη ροή των εξοπλισμών προς το αντιδραστικό καθεστώς Ζελένσκι που θρέφει στους κόλπους του Ναζί εγκληματίες. Όλοι μαζί συμφωνείτε με τις κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία που πληρώνει ο λαός μας όμως. Μαζί χειροκροτούσατε εδώ μέσα τους Ναζί του τάγματος Αζόφ που έβγαζαν λόγους στο ναό της δημοκρατίας, όπως βαρεθήκαμε τόσες μέρες να σας ακούμε να τον λέτε. Εντάξει, για να μην σας αδικούμε, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τους χειροκροτούσαν όρθιοι, ενώ εσείς καθιστή και κάτω από τα έδρανα. Έχετε όντως μεγάλες διαφορές. Εμείς είμαστε περήφανοι γιατί μόνο αυτά εδώ τα έδρανα του ΚΚΕ ήταν άδεια εκείνη τη μέρα. Γιατί δεν καταθέσατε πρόταση μομφής για τους υπέρογκους εξοπλισμούς που κοστίζουν στο λαό μας αμέτρητα δισεκατομμύρια. Θυμίζω ότι η Ελλάδα έχει ξεπεράσει μέχρι και τις Ηνωμένες Πολιτείες στις στρατιωτικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ και το χειρότερο, αυτές δεν γίνονται με κριτήριο την άμυνα της χώρας μας, αλλά τους νατοϊκούς εξοπλισμούς. Μάλιστα, πρέπει να είναι κανείς τυφλός για να μην παρατηρήσει ότι οι ιδιότητες αρκετών εκ των παρακολουθουμένων έχουν άμεση σχέση με τις συγκεκριμένες δαπάνες εξοπλισμών, οι οποίες, όπως είναι κατανοητό, συνοδεύονται και από την αντίστοιχη φαγωμάρα για το πού ακριβώς θα καταλήξουν. Αυτό για να μην μας κουνάτε εδώ μέσα ορισμένοι το δάχτυλο περί πατριωτισμού και δίθεν εθνικού καθήκοντος που επιτελείτε και έχετε και την απέτηση να συνενέσουμε. Αλλά τι μομφή να καταθέσετε στη Νέα Δημοκρατία, κύριοι και κυρίες του ΣΥΡΙΖΑ, όταν έχετε υπερψηφίσει τις περισσότερες από αυτές τις δαπάνες, ενώ και όσες δεν υπερψηφίσατε, το κάνατε με βάση μόνο τη γνωστή και επικίνδυνη για το λαό λογική των περισσότερων ανταλλαγμάτων από τους φωνιάδες. Γιατί δεν καταθέσατε πρόταση μομφής για το νόμο έκτρωμα για τα εργασιακά που έχει πάρει και το όνομα του έτερου παρακολουθούμενου, του κυρίου Χατζηδάκη. Ένα νόμο που εκτός από την ουσιαστική κατάργηση του οκταώρου περιείχε ένα οριμαγδό ρυθμίσεων μεταξύ άλλων για το ηλεκτρονικό φακέλωμα των συνδικάτων και των συνδικαλιστών, τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες που παραβιάζουν κάθε μυστικότητα και αδιάβλητο της ψήφου, την ψηφιακή κάρτα εργασίας που μπορεί στο μέλλον να χρησιμοποιηθεί μέχρι και για την παρακολούθησή του, για το πόση ώρα, για παράδειγμα, περνά στην τουαλέτα ο εργαζόμενος και πάει λέγοντας. Γενικά, μπορούμε να πούμε ότι περιείχε πολύ φακέλωμα και παρακολούθησε αυτός ο συγκεκριμένος νόμος. Αυτό δεν πήγε και πολύ καλά, κύριε Χατζηδάκη. Έτσι δεν είναι? Κάτι δεν υπολογίσατε καλά, φαίνεται. Αλλά τι πρόταση μομφής να καταθέσετε, κύριε του ΣΥΡΙΖΑ, αφού εσείς υπερψηφίσατε και τις μισές από αυτές τις ρυθμίσεις, Χατζηδάκη, εδώ μέσα. Και μάλιστα βάζετε πλάτη με τις δυνάμεις σας, αυτές που έχετε στο συνδικαλιστικό κίνημα, για να εφαρμοστούν, όπως κάνατε πρόσφατα με τις εκλογές για τα υπηρεσιακά συμβούλια των εκπαιδευτικών. Και σε αυτή την περίπτωση μομφή κατέθεσε μόνο το ΚΚΕ, που αποκάλυψε
και καταψήφισε το σύνολο αυτού του άθλιου νόμου. Μομφή κατέθεσε και το ταξικό εργατικό κίνημα που τον κάνει αυτό το νόμο κουρελόχαρτο κάθε μέρα στην πράξη. Θα πει κανείς, τι άλλη πρόταση Μομφής να καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού εδώ και αυτή που κατέθεσε σήμερα, αυτές τις δύο μέρες που συζητάμε, μας είπαν οι ομιλητές ότι στόχο έχει να επαναφέρει τη Νέα Δημοκρατία στον ίσιο δρόμο από τον οποίο δήθεν έχει λοξοδρομήσει. Και τι δεν ακούσαμε αυτές τις μέρες πάνω σε αυτό. Για τη μετάλλαξη της ψυχής της Νέας Δημοκρατίας, εισαγωγικά δικά σας λόγια. Για τις αξίες του αστικού κόσμου που δήθεν απεμπολεί, που είπατε εσείς κύριε Τσακαλώτου. Για τη φιλελεύθερη ευρωπαϊκή δημοκρατία, εισαγωγικά. Φυσικά και δεν πρόκειται ο ΣΥΡΙΖΑ να ψάξει για τη χαμένη τιμή της Καταρίνα Μπλουμ. Για όσους έχουν δει την ταινία καταλαβαίνουν. Προς το παρόν ψάχνει αναγωνίως για τη χαμένη τιμή της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας μαζί με τη χαμένη τιμή της νεοφιλελεύθερης Νέας Δημοκρατίας. Λες και ό,τι έκανε η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης τόσο στο ζήτημα των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων όσο και σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα είναι μια κάποια παραφωνία. Είναι μια παρέκκληση από τον υπόλοιπο ιστορικό βίο αυτής της παράταξης. Όχι, κυρίες και κύριοι, είναι η φυσική του συνέχεια. Και όσο πιο αντιδραστικό γίνεται αυτό το κράτος, τόσο πιο αντιδραστικά και συντηρητικά θα γίνονται και τα κόμματα που το υπηρετούν. Και αυτό αφορά όλους σας. Και τη Νέα Δημοκρατία πρωτίστως που είναι στην κυβέρνηση, αλλά και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα. Φτάσατε στο σημείο κάποιοι εδώ μέσα να λέτε ότι το πρόβλημα των παρακολουθήσεων είναι μόνο στην Ουγγαρία του Όρμπαν, στην Αμερική του Τραμπ και στην Ελλάδα του Μητσοτάκη. Λες κι αλλού υπάρχει ένας κόσμος που είναι ηθικά και αγγελικά πλασμένος, που δεν γίνονται παρακολουθήσεις, που οι μυστικές υπηρεσίες λειτουργούν δήθεν δημοκρατικά και με διαφάνεια, χωρίς να παρακολουθούν τις ζωές των άλλων. Και επειδή πολλά ακούστηκαν περί ελληνικής πρωτοτυπίας, σας υπενθυμίζουμε αυτά που ήδη ξέρετε, αλλά κάνετε τους ανήξερους. Η ίδια η Πέγκα στην έκθεση της σημειώνει ότι όχι μόνο η Ελλάδα και η Ουγγαρία, αλλά συνολικά 14 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι κυβερνήσεις τους εμπλέκονται στην αξιοποίηση του παράνομου λογισμικού. Μεταξύ άλλων η Ισπανία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ολλανδία. Μάλιστα, η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση της Ισπανίας, ξέρετε αυτό το πρότυπο του ΣΥΡΙΖΑ, αναγνώρισε ότι στόχευσε 18 άτομα που συνδέονται με τις εξελίξεις στην Καταλονία, μεταξύ των οποίων βρίσκονται πολιτικοί, ακτιβιστές, δικηγόροι, λέγοντας ότι της δόθηκε η νόμιμη εξουσία να το κάνει. Στις ΔΕ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εκτός του κατά Τσίπρα διαβολικά καλού Τραμπ που συγκέντρωνε σπίτι του φακέλους με απόρριτες πληροφορίες, αντίστοιχες σκούτες βρέθηκαν τώρα και στα σπίτια του Μπάιντεν. Συγχωροχάρτη λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία από το ΣΥΡΙΖΑ. Συγχωροχάρτη στο σημερινό σάπιο σύστημα και το κράτος του. Συγχωροχάρτη στο διαφθορείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως κάνατε με αυτό το ανεκδίηγητο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που ψηφίσατε όλοι μαζί και το οποίο λέει ότι τα διάφορα λόμπι είναι συστατικό της ευρωπαϊκής μας δημοκρατίας, εκτός κι αν υπάρχουν κι άλλα σενάρια για να εξηγηθεί αυτή η στάση σας όλες αυτές τις μέρες, όλο αυτό το διάστημα. Εκτός κι αν υπάρχουν κι άλλα σχέδια, άλλες διεργασίες για συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ με τμήματα της Νέας Δημοκρατίας ή και με την ίδια τη Νέα Δημοκρατία χωρίς το Μητσοτάκη. Άλλωστε δεν είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, ούτε είναι κάτι που δεν το λένε τα στελέχη σας δεξιά και αριστερά. Αλλά αυτοί είστε. Άλλωστε η ιστορική πείρα έχει αποδείξει ότι όταν στην επιφάνεια βγαίνουν με οξύτητα τέτοια ή άλλα σκάνδαλα, αυτά αποτελούν κυρίως έκφραση ανταγωνιστικών οικονομικών συμφερόντων,
που συγκρούονται, εκφράζονται με όξυνση των αντιθέσεων, με πιθανή επιχείρηση αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού, αναδιάρθρωσης του πολιτικού συστήματος, προκειμένου να εξασφαλίσει από τα πάνω τη σταθερότητά του, να μην απειληθεί από τις κρίσεις που το ταλανίζουν, αλλά κυρίως από μια μεγάλη όξυνση της λαϊκής δυσαρέσκειας και οργής. Κυρίες και κύριοι, τα σκάνδαλα, όσα βγαίνουν στη φόρα, σας ενδιαφέρουν μέχρι το σημείο εκείνο που υπηρετούν τις εκλογικές σας σκοπιμότητες, τους υποκριτικούς και αποπροσανατολιστικούς καβγάδες σας, μόνο και μόνο για να κρύβονται οι στρατηγικές σας συγκλήσεις και κυρίως για να μένει στο απειρόβλητο η νόμιμη, η θεσμοθετημένη ληστεία σε βάρος του λαού, που είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο, το σκάνδαλο των σκανδάλων. Να φαίνεται η κορυφή των σκανδάλων και να κρύβεται το παγόβουνο της εκμετάλλευσης, των ανταγωνισμών, της κανονικότητας αυτού του συστήματος που γεννά όλα τα υπόλοιπα. Και συνεχίζω. Τσακώνεστε κι εσείς τώρα και παλιότερα η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και των δήθεν ανεξάρτητων αρχών. Να σας θυμίσουμε ότι πριν 4 χρόνια, όταν ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης, το ΚΚΕ, εκτός των άλλων προτάσεων που κατέθεσε και το εξής πολύ απλό. Να μην διορίζεται η ηγεσία των ανώτατων δικαστηρίων από την εκάστοτε κυβέρνηση. Για να μην έχουμε σήμερα ντογιάκους, χτες άλλους ντογιάκους, αύριο κάποιους άλλους ντογιάκους, το όνομα απλώς επειδή είναι στην επικαιρότητα, όχι για κάποιο άλλο λόγο. Δεν ήταν ούτε κάποια επαναστατική πρόταση, ούτε φυσικά μπορούσε να αλλάξει άρδιν το χαρακτήρα της σημερινής δικαιοσύνης, που από τη στιγμή που καλείται να εφαρμόσει αντιλαϊκούς νόμους, θα πάρει και αντιλαϊκές αποφάσεις. Δεν ήταν μια πρόταση του ΚΚΕ, ήταν και πρόταση των ίδιων των μελών των δικαστικών ενώσεων. Τι κάνατε από κοινού Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ? Την απορρίψατε, γιατί πολύ απλά θέλετε να κάνετε τα παιχνίδια σας, να στείνετε και τους αποπροσανατολιστικούς καυγάδες σας. Και τι άλλο κάνατε σε σχέση με τις ανεξάρτητες αρχές? Μειώσατε το όριο της πλειοψηφίας από τα 4/5 στα 3/5 και κάνατε πιο εύκολο για την εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία να τοποθετεί τους δικούς της ανθρώπους. Και έχετε το θράσος εδώ να μιλάτε μετά για ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και ανεξάρτητες αρχές. Πολλοί βέβαια από όσους έχουν τις αντοχές να μας παρακολουθούν από τις τηλεοράσεις του σήμερα αναρωτιούνται, μα είναι οι ίδιοι η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, την ΑΛ? Προφανώς και δεν είναι οι ίδιοι, τους απαντάμε. Άλλωστε το ίδιο το σύστημα δεν θέλει και δεν έχει ανάγκη από κόμματα φωτοτυπία, από κόμματα καρμπών. Διαφορετικά δεν θα μπορούσε και να παιχτεί το πολιτικό παιχνίδι, να εγκλωβίζεται η δυσαρέσκεια πότε στον έναν και πότε στον άλλο διαχειριστή του. Όμως πρέπει να είναι καθαρό σε όλους και όλες ότι είναι κόμματα που στα βασικά, στα στρατηγικά όπως λέμε ζητήματα, στα μεγάλα δηλαδή, αυτά που καθορίζουν τελικά τη ζωή του λαού μας, έχουν συμφωνία, πλήρη ταύτιση. Άλλωστε, η ίδια η νέα εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ το διευκρίνησε. Είπε ακριβώς εισαγωγικά, εδώ δεν μιλάμε να συγκρίνουμε δύο κόμματα, γιατί δεν έχουμε καμιά σοβαρή διαφορά μεταξύ μας, κυρίως σε τέτοια σοβαρά ζητήματα, όπως τα θέματα δημοκρατίας. Κλείνουν τα εισαγωγικά, είπε με στόμφο ή εν λόγω κυρία. Τι άλλο αλήθεια να προσθέσουμε εμείς? Τάλε κουάλε. Είναι κόμματα που αυτά που τους ενώνουν είναι πιο σημαντικά από αυτά που τους χωρίζουν. Όσο και αν προσπαθούν να υπερπροβάλλουν και να διωγγώνουν κάθε φορά βέβαια αυτά που τους χωρίζουν. Και αυτό δεν είναι μια εκτίμηση του ΚΚΕ που μένει κάποτε να επαληθευθεί. Είναι το καταστάλαγμα μιας πορείας πάρα πολλών χρόνων, ιδιαίτερα των τελευταίων 10 ετών, αλλά και μια πείρας που υπάρχει πλέον στο λαό, ακριβώς γιατί αυτή τη δεκαετία που πέρασε τα ζήσαμε σχεδόν όλα. Ζήσαμε την εναλλαγή
οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης και καπιταλιστικής ανάπτυξης. Ζήσαμε την αναλλαγή εκβιασμών και ψεύτικων υποσχέσεων και ελπίδων. Ζήσαμε την αναλλαγή κυβερνήσεων μονοκομματικών και συνεργασίας. Συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας με το ακροδεξιό λαός, θυμάστε. Συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ ΔΙΜΑΡ. Συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ. Μια άτυπη συγκυβέρνηση το καλοκαίρι του 2015, όταν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έσπευσαν να αναπληρώσουν την απώλεια της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ για να ψηφιστεί το τρίτο μνημόνιο. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι η κάθε επόμενη κυβέρνηση ήταν χειρότερη από την προηγούμενη. Και αυτό δεν είναι θέμα κάποιου ύφους ή κάποιων προθέσεων. Προκύπτει από το αντικειμενικό γεγονός ότι κάθε καινούργια κυβέρνηση είναι κομμάτι μιας αντιλαϊκής σκυταλοδρομίας. Πατάει στο αντιλαϊκό έργο των προηγούμενων και χτίζει πάνω σε αυτό. Πάρτε για παράδειγμα το ζήτημα των συντάξεων. Ο Μεν ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι θα καταργήσει τους νόμους του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας που πετσόκοψαν συντάξεις. Όχι μόνο δεν το έκανε, αλλά έφερε και το νόμο λεμιτόμο του Κατρούγκαλου. Η δε Νέα Δημοκρατία, που έλεγε και αυτή με τη σειρά της ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, όχι μόνο τον υιοθέτησε, αλλά και προσέθεσε νέους ορόφους στο αντιασφαλιστικό οικοδόμημα. Και έρχονται τώρα και οι δύο, σαν τους δολοφόνους που γυρνάνε στον τόπο του εγκλήματος, να ψηφοθυρίσουν παραμονές εκλογών πάνω στα αποκαίδια αυτής της πολιτικής. Άκουσα προχθές σε μια εκπομπή την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι κάναμε αδικίες, αλλά τις κάναμε με πόνο ψυχής, επειδή πιεστήκαμε. Δεν ξέρω βέβαια τι πόνο ψυχής είχε ο κύριος Κατρούγκαλος όταν έκοβε τις συντάξεις. Ίσα ίσα τότε δήλωνε περήφανος. Αλλά αυτά βρείτε τα μεταξύ σας, συνεννοηθείτε για το τι νιώθετε. Άλλωστε, άδικους νόμους ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε και από τη θέση της αντιπολίτευσης. Από τους εξοπλισμούς που έλεγα πριν και το μισό νόμο Χατζηδάκη, της Νέας Δημοκρατίας, μέχρι το ελληνικό, μέχρι τα ναυπηγεία Ελευσίνας και άλλα. Μην τα παριθμίσω όλα τώρα. Όμως το κρίσιμο είναι άλλο. Σήμερα, εν έτη 2023, μετά από όλα όσα ζήσαμε, το δίλημα για το λαό, αλήθεια, μπορεί να είναι να επιλέξει ανάμεσα στην αδικία που γίνεται με περισσότερο κινησμό και στην αδικία που γίνεται με πόνο ψυχής, ή να ξεμπερδεύει επιτέλους οριστικά και αμετάκλητα με αυτή την αδικία. Αλήθεια, μπορεί το δίλημα να είναι να επιλέξει ανάμεσα στο αντιλαϊκό know-how του κυρίου Μητσοτάκη και στο how-to της εξαπάτησης του κυρίου Τσίπρα, ή να πάρει την υπόθεση στα χέρια του. Κύριοι της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης των άλλων κομμάτων, οι διαφορές που έχουμε εμείς και εσείς δεν είναι μόνο πολιτικές, ιδεολογικές, είναι και αξιακές. Είναι μια μεγάλη διαφορά μας, για παράδειγμα, ο τρόπος που απευθύνεστε εσείς και εμείς στη νεολαία, για παράδειγμα, ο τρόπος που την αντιμετωπίζουμε. Εσείς τους αντιμετωπίζετε σαν θεατές, ανήμπορους να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει, τι πρέπει να γίνει, πολύ περισσότερο να παρέμβουν στις εξελίξεις. Το μόνο που μπορούν να κάνουν νέοι άνθρωποι σύμφωνα με τη λογική σας και με όσα είπατε εδώ μέσα, είναι να πηγαίνουν μια φορά στα 4 χρόνια να επιλέγουν τον ένα ή τον άλλο διαχειριστή αυτής της απείλας που όλοι υπερασπίζεστε, άλλοι πιο ένθερμα και άλλοι δήθεν με βαριά καρδιά, αφού δεν υπάρχει εναλλακτική. Σαν κουκιά βλέπετε τελικά τους νέους ανθρώπους και τους πλασάρεστε κάτι σαν εργολάβη λύσεων για τα προβλήματά τους. Αυτό κάνει ο κύριος Μητσοτάκης που του ζητάει άλλη μια τετραετία για να φέρει τις περιβόητες πολλές και καλές δουλειές που δεν πρόλαβε να φέρει ως τώρα. Αυτό κάνει και ο κύριος Τσίπρας, όπως το γνωστό αποτυχημένο σποτάκι, αυτό που κυκλοφόρησε πρόσφατα, που λέει ότι με μια ψήφο την Κυριακή των εκλογών η νεολαία θα πάρει τη ζωή της στα χέρια της. Ήμαρτον. Αλήθεια, κύριε Τσίπρα, μας ακούτε?
Αυτό σημαίνει να πάρει η νεολαία τη ζωή της στα χέρια της και τις υπόλοιπες 1460 μέρες που έχει η τετραετία, τι της προτείνετε να κάνει? Να σας παρακολουθεί από τον καναπέ, να ψηφίζετε νόμους σαν τους μνημονιακούς που φέρνατε ως κυβέρνηση? Πού πήγαν αλήθεια οι μεγαλοστομίες για συμμετοχική και άμεση δημοκρατία που μας τσαμπουνάγατε κάποτε? Δυστυχώς για σας, αυτή η νεολαία που την αντιμετωπίζετε περίπου ως ανίκανη για το οτιδήποτε παραπάνω, είναι που πάλεψε και αυτά τα 4 χρόνια για μέτρα προστασίας από την πανδημία μέσα στα σχολιά της, για να μην μπει η πανεπιστημιακή αστυνομία στα πανεπιστήμια, για τόσα άλλα. Πολλοί νέοι εργαζόμενοι απήργησαν, βρέθηκαν στο δρόμο μαζί με τους μεγαλύτερους, τους γονείς τους, τους παππούδες τους, διεκδικώντας τα δικαιώματά τους στη δουλειά. Και όλα αυτά ταυτόχρονα με το μεγάλο αγώνα που κάνει ο κάθε νέος και η κάθε νέα για να μορφωθεί, για να δουλέψει με αξιοπρέπεια στο αντικείμενό του, να αθληθεί, να έρθει σε επαφή με τον πολιτισμό μας, κόντρα και κόντρα σε τόσα εμπόδια που του βάζει το ίδιο το σύστημα. Βλέπετε λοιπόν που μπορεί να κάνει πολλά αυτή η νεολαία. Εμείς με ειλικρίνεια την κοιτάζουμε στα μάτια, της λέμε ότι σωτήρες από τα πάνω για τα προβλήματά της δεν υπάρχουν. Να γυρίσει την πλάτη σε όσους της λένε ότι είναι δύσκολο να πάρει τη ζωή στα χέρια της. Εμείς της λέμε ότι μπορεί να το κάνει με τους αγώνες της, με τη συλλογική δράση, με την ενέργεια, χέρι-χέρι, πλάι-πλάι, μαζί με πολλούς άλλους και με ένα ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό. Αυτό ακριβώς λέμε, καθαρά, και σε όλους όσοι δεν εμπιστεύονται τα συστημικά κόμματα, τα κόμματα που κυβέρνησαν, τα κόμματα που συμφωνούν με αυτό το σύστημα της βαρβαρότητας. Και σε ένα μεγάλο ποσοστό, όταν τους ρωτάνε ποιος είναι ο πιο κατάλληλος για την επόμενη κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ, απαντούν κανένας. Απαντούν κανένας, γιατί κατανοούν ότι μέσα στα όρια αυτής της πολιτικής, αυτού του συστήματος, δεν μπορεί να υπάρξει οριστική και πραγματική λύση στα οξυμένα προβλήματά τους. Απαντούν κανένας, γιατί γνωρίζουν πως και οι δυο σας μοιράζεστε τις ίδιες δεσμεύσεις που, με πιθανές βέβαια παραλλαγές, θα υλοποιήσετε την επόμενη μέρα. Είναι οι δεσμεύσεις σας απέναντι στο Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι οι δεσμεύσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας αλλά και σε ξένους ανταγωνιστές τους, είναι οι δεσμεύσεις απέναντι στο ΝΑΤΟ και τη ΣΥΠΑ. Απαντούν κανένας και καλά κάνουν. Όμως το κρίσιμο σήμερα είναι αυτό που λένε όλο και περισσότεροι, ότι κανένας από τους δυο δεν μπορεί να δώσει λύση στα αδιέξοδα του λαού, ότι πάλι μας πρέπει να μετατραπεί στην πράξη, σε αυτό που λέει το σύνθημα, ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό στο δρόμο της ανατροπής και της σύγκρουσης. Σε αυτή την υπόθεση πρωταγωνιστεί το ΚΚΕ και για αυτή την προοπτική διαθέτει όλες τις δυνάμεις και στους δρόμους του αγώνα και μέσα στη Βουλή παντού. Μομφή λοιπόν στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όμως η πραγματική μομφή, αυτή που σας πονάει πιο πολύ και το ξέρουμε, είναι μέσα στους αγώνες του λαού μας. Και αυτή τη μομφή την καταθέτει καθημερινά με συνέπεια μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και θα συνεχίσει να το κάνει και μετά τις επόμενες εκλογές, όταν όλοι οι άλλοι πιθανόν θα τρώτε και θα πίνετε όχι στην υγειά της αχάριστης ή στην υγειά της επόμενης, που λέει και το λαϊκό άσμα, αλλά ξεζουμίζοντας πάλι τον ελληνικό λαό, τους εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους επιστήμονες, τους νέους και τις νέες, τους συνταξιούχους της χώρας, τις λαϊκές οικογένειες που θα συνεχίσουν να υποφέρουν και θα ζητούν το αποκούμπι τους. Το ΚΚΕ θα είναι πάλι εδώ, θα είναι εκεί μαζί τους. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Κουτσέ.